της Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Ένας-ένας οι υποψήφοι δήμαρχοι της Πάτρας, οι οποίοι βγήκαν εκτός δευτέρου γύρου, ανακοινώνουν τις προθέσεις τους εν ώψη της δεύτερης Κυριακής. Την αρχή έκανε ο Νίκος Νικολόπουλος. Χθες το βράδυ ανακοίνωσε στη δημοτική του ομάδα ότι στηρίζει τον Γρηγόρη Αλεξόπουλο. Εγώ από την Κυριακή το βράδυ και χθες το βράδυ πέρασε ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος απ' έξω και είδε να είναι γεμάτο το εκλογικό κέντρο και με μικρόφωνα να απευθύνουμε λόγους και να προγραμματίζουμε και να οργανώνουμε. Να συνεχίζουμε τον αγώνα για να απαλλάξουμε την πόλη από τα δεσμά του ΚΚΕ. Εμείς το κάνουμε κάθε μέρα. Το κάναμε και χτες το βράδυ. Ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος μου ζήτησε να τον ενισχύσω με εκλογικούς αντιπροσώπους. Αμέσως όλοι οι δικοί μου οι υποψήφοι, όλοι οι δικοί μου οι εκλογικοί αντιπρόσωποι μου απάντησαν γραπτός. Θα είναι όλη την Κυριακή εκεί για να περιφρουρήσουμε το εκλογικό αποτέλεσμα. Μα προπαντός, μέχρι την Κυριακή, εμείς πιστεύουμε στη νίκη. Σήμερα το πρωί, μιλώντας στο Max FM, ο Νίκος Παπαδημάτος ανακοίνωσε πως χθες το βράδυ συνεκλήθη η δημοτική του ομάδα και αποφάσισαν να μην στηρίξουν επίσημα κανέναν εκ των δύο μονομάχων. Επειδή ποτέ δεν θεωρούσε τον κόσμο ότι μπορεί κανείς να λειτουργεί κατ' εντολή, το διατάρτα για να μην καθυστερώ είναι ότι θα ψηφίσουν κατά συνείδηση στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Και αυτό οφείλω να κάνω, δεδομένου ότι είχαμε ένα ψηφοδέλτιο πολύ συλλεκτικό και που δεν υπήρχε μία ενιαία έκφραση να πούνε τη μία ή την άλλη λύση. Οπότε δεν έχω κανένα απολύτως λόγο σε μία παράταξη που θα συνεχίσει να δημιουργήσω εσωτερικό πρόβλημα για να ικανοποιήσω την φιλοδοξία του ενός ή του άλλου να εκλεγεί δήμαρχος. Από την άλλη πλευρά, Γιώργος Ρόρος και ο Πέτρος Ψωμάς δεν έχουν αποφασίσει ακόμη ποιον θα στηρίξουν και αν θα στηρίξουν κάποιον εκ των δύο. Εντός των προσεχών ημερών θα ανακοινώσουμε την απόφασή μας. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο στάδιο ανάλυσης του αποτελέσματος. Πιστεύω της προσεχής, μάλλον την αύριο ή μεθαύριο το αργότερο, να έχουμε την ανακοίνωση και για την δεύτερη Κυριακή. Δεν έχουμε πάρει καμία απόφαση. Σήμερα θα πάρει τις 9 η ονομέλεια της παράταξης, όλοι οι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι από κοινού, όπου μέχρι τώρα πορευτήκαμε και από εδώ και πέρα είναι απόφαση ότι αυτή η παράταξη πιστεύει την ομαδικότητα και από κοινού όλοι θα αποφασίσουμε το τι θα κάνουμε στο δεύτερο γύρο. Και ο Νίκος Τζανάκος δεν αποκάλυψε τα χαρτιά του, ενώ ο Χρήστος Πατούχας, όπως αναμενόταν, δήλωσε πως στηρίζει τον Κώστα Πελετίδη. Τα κόμματα δημιούργησαν σοβαρότατο πρόβλημα στην πόλη, ναι. Έχουν σημαντική ευθύνη. Ναι, τι θα ψηφίσετε εσείς, δεν μας λέτε, ποιον θα επιλέξετε, Αλεξόπουλο ή Πελετίδη? Επιμένω να σας λέω αυτό, εγώ δρώ αυτοδιοικητικά. Ναι, θα τους αφήσετε ελεύθερους δηλαδή, κάντε ό,τι θέλει ο καθένας. Θα βγάλουμε συγκεκριμένη ανακοίνωση. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε ξεχωριστή στιγμή. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.